Αγαπητοί Χριστόαδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Σε κάθε διαλειτουργία την οποία παρευρισκόμαστε, ακούμε τον ιερέα να εκφωνεί και να λέει «Ταστήρας, εν σοφία πρόσχομεν». Αναρωτιόμαστε τι σημαίνει αυτή η εκφώνηση. Για να το καταλάβουμε, θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω στους αιώνες και να δούμε την τάξη των κατηχουμένων, η οποία ήταν μια τάξη που ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν βαπτιστεί ακόμη. Ακόμη δηλαδή μάθαιναν τα της πίστεως. Έτσι λοιπόν, μέχρι το 10ο περίπου αιώνα που υπήρχε αυτή η τάξη των κατηχουμένων, βλέπουμε ότι οι κατηχούμενοι πηγαίνουν στην εκκλησία και μετά την είσοδο του Ευαγγελίου γίνεται η ανάγνωση του Αποστόλου, η ανάγνωση του Ευαγγελίου, υπάρχει μία δέηση και αμέσως μετά υπάρχει η δέηση των κατηχουμένων. Σε αυτή την δέηση μέσα, ο ιερέας εκφωνεί και λέει «Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων», το οποίο μεταφράζεται «Όσοι είσαστε κατηχούμενοι να πηγαίνετε, οι κατηχούμενοι να πηγαίνετε, όσοι είσαστε κατηχούμενοι να πηγαίνετε, κανένας εδώ από τους κατηχουμένους». Έτσι λοιπόν εκείνη την ώρα οι κατηχούμενοι ξεκινούσαν, φύραγαν τις εικόνες και έφευγαν από τον ναό. Οι κατηχούμενοι δεν κοινωνούσαν, αφού πρώτα φυσικά δεν είχαν βαπτιστεί, όπως σημαίνει και σήμερα, ότι κάποιος ο οποίος δεν είναι βαπτισμένος δεν μπορεί να κοινωνήσει. Έτσι λοιπόν, την ώρα που ο ιερέας αργότερα εκφωνούσε «Ταστήρας, εν σοφία πρόσχομεν», οι πόρτες έκλειναν από τους επιτρόπους και έμεναν μέσα στον ναό μόνο οι πιστοί. Η εκφώνηση αυτή «Ταστήρας, εν σοφία πρόσχομεν», μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα μήνυμα προς τους πιστούς, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στον ναό, αλλά και για όλους εμάς σήμερα, όπου μας καλεί να φυλάξουμε τις θύρες, τις πόρτες δηλαδή των αισθήσεων, και να μην τις έχουμε ανοιχτές, ώστε να μπαίνουν μέσα οι λογισμοί και να αμαρτάνουμε. Τις θύρες, φυλάγετε καλά τις θύρες, ας βάλουμε νου και ας προσέξουμε καλά, να έχουμε πίστη στο Χριστό και να φυλάμε τις αισθήσεις μας από τους λογισμούς οι οποίοι έρχονται. Αμέσως μετά από την εκφώνηση αυτή, λέμε «Το πιστεύω». Να είστε καλά και να χαίρεστε πάντοτε εν Κυρίω.